Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βραδιά γερμανικών εκλογών η σημερινή και με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αλλά και τα exit polls έχουμε από τη μία μια πύριο νίκη της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ και από την άλλη μια μεγάλη επίδοση, με πολύ μεγάλο εκλογικό αποτέλεσμα για το ξενοφοβικό AfD. Γιώργο, πώς βλέπεις τις εξελίξεις στη Γερμανία αυτή τη στιγμή και βέβαια πώς θα επηρεάσουν αυτές και στην Ελλάδα? Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε πράγματι ένα σκληρό πλήγμα στον γερμανικό παραδοσιακό δικοματισμό. Η γερμανική χριστιανοδημοκρατία της Άγγελα Μέρκελ καταγράφει το χειρότερο ποσοστό της από το 1949 και μετά και βλέπουμε ότι οι σοσιαλδημοκράτες παλεύουν να κρατηθούν στην περιοχή του 20%. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα και οι δύο έχουν υποστεί σημαντικές εκλογικές απώλειες και φαίνεται ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό επέδρασε καταλυτικά στην επιλογή των ψηφοφόρων και όπως λες και εσύ, η ανάδειξη της εναλλακτικής για τη Γερμανία η οποία το 2013 οριακά δεν είχε μπει στη Βουλή, σε τρίτη πολιτική δύναμη με ένα ποσοστό πάνω από το 13%, δημιουργεί εντελώς διαφορετικές δυναμικές στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και συνδυαστικά με την πτώση των δύο κομμάτων κάνει την δημιουργία κυβέρνησης την επόμενη μέρα ακόμα πιο δύσκολη. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι έχει καεί το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού. Οι σοσιαλδημοκράτες θα παραμείνουν στην αντιπολίτευση, θα είναι η εξωματική αντιπολίτευση και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει κυβέρνηση. Από τη μία έχουμε τους φιλελεύθερους που ξαναμπαίνουν στην Βουλή, μια εξέλιξη όχι και τόσο θετική για την Ελλάδα, δεδομένου ότι είχαν επαναφέρει και το Brexit, και έχουμε και τους πράσινους. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι φιλελεύθεροι είχαν θέσει ως όρο να πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών, άρα να φύγει από τη θέση του ο Βόλκαν Σόιμπλε. Είναι βέβαια νωρίς ακόμα για αυτά τα σενάρια, αλλά πώς εκτιμάς ότι θα κινηθούμε? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με δεδομένη την άρνηση των σοσιαλδημοκρατών να κάνουν κυβέρνηση με τους χριστιανοδημοκράτες και είναι και λογικό με το ποσοστό που πήρανε, ότι η τρικομματική κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών, φιλελευθέρων και πρασίνων είναι το πιο λογικό σενάριο. Η κυρία Μέρκελ στις δηλώσεις της πιο πριν είπε ότι θα αναλάβει την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, όπως ήταν και η εντολή που έδωσαν οι ψηφοφόροι στο κόμμα της. Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, περίπου ένα μήνα δηλαδή, δεν θα έχουμε πολλές εξελίξεις, θα έχουμε διερευνητικές συζητήσεις και δεν νομίζω ότι είναι πιθανό να έχουμε τη νέα γερμανική κυβέρνηση πριν από τα Χριστούγεννα. Αλλά παράλληλα, η κυρία Μέρκελ έθεσε και ορισμένα ζητήματα στην ομιλία της μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και μίλησε για την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της Ευρώπης, αλλά και αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας που γεννώνται από το μεταναστευτικό ρεύμα. Συνεπώς, θα είναι πολύ δύσκολες οι ισορροπίες, όπως λες και εσύ, και στο εσωτερικό της Γερμανίας, αλλά και για την Ελλάδα. Και θα ήθελα το σχολείο σου για την Ελλάδα. Τουλάχιστον με βάση το πρώτο ρεπορτάζ που έχουμε με τους ανθρώπους που έχουμε μιλήσει, ήταν μάλλον συνοφριωμένοι τόσο στο Μαξίμου όσο και στην Κουμουνδούρ. Δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη και σίγουρα δεν είναι χαρούμενοι με το γεγονός ότι ο Μάρτιν Σούλτς δεν θα παίζει κανένα ρόλο στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση. Ειδικά με το κομμάτι των φιλελευθέρων ήταν κάτι το οποίο δεν τους χαροποιεί καθόλου. Είναι η σκληρή οικονομική γραμμή, σκληρή λιτότητα, η επαναφορά του Brexit ακόμα και ως σενάριο είναι κάτι που τους κάνει να μην κοιμηθούν καθόλου καλά στο βράδυ στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι, όπως λένε και οι αγγλοσάξονες φίλοι μας, better the devil you know. Και ίσως και με τον Wolfgang Schäuble, με τα όσα προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην ελληνική πλευρά, ήξερε ότι είχε απέναντί σου να διαπραγματευτεί με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Τώρα με τους φιλελεύθερους στο σχήμα, πραγματικά δεν ξέρω τι μας ξημερώνει, τι θα σημαίνει αυτό για το ελληνικό χρέος, τι θα σημαίνει αυτό για το πρόγραμμα. Είναι μια εξέλιξη η οποία αλλάζει πάρα πολύ τον συσχετισμό, αλλάζει πάρα πολύ την εξίσωση και πραγματικά νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου το πράγμα θα είναι στον αέρα. Αν υπήρχε μια εκτίμηση και μια ελπίδα πολιτικά για την ελληνική κυβέρνηση να έχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών για τα ελληνικά ζητήματα μέσα στον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, νομίζω ότι πάμε από Δεκέμβρη και από Γενάρη και βλέπουμε. Και έχω την αίσθηση ότι και γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να κλείσουμε γρήγορα την τρίτη αξιολόγηση προκειμένου να μην εμπλακούμε από το νέο χρόνο ουσιαστικά στα πεπραγμένα της νέας κυβέρνησης, διότι όπως λες και εσύ, οι φιλελεύθεροι, αν μπουν στην κυβέρνηση, είναι μια δύναμη που δεν διάγεται φιλικά απέναντι στην Ελλάδα, όσο και αν δυνητικά υπάρχει το αντίβαρο των πρασίνων, και επίσης δεν υπάρχει στην εξίσωση το αντίβαρο του S5, όπως το ξεκαθάρισαν κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ούτως ή άλλως θα είναι μια πολύ δύσκολη επόμενη μέρα και για τη Γερμανία λόγω της κατάρρευσης των παραδοσιακών κομμάτων. Μεγάλες εκλογικές απώλειες έχουν υποστεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και για την Ευρώπη λόγω της ανόδου της εναλλακτικής για τη Γερμανία, αλλά και για την Ελλάδα, διότι ο εταίρος με τον οποίο συζητούσε η γερμανική κυβέρνηση αλλάζει άρδινα αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μένει να δούμε, έχουμε μια μεγάλη νύχτα μπροστά μας και σίγουρα έχουμε πολλές δύσκολες εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη Γερμανία. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Έτσι ακριβώς.